Μεταγραφές, το αγαπημένο μας θέμα. Είναι και ωραίο, είναι και δωρεάν. Δεν κοστίζει, δεν τις πληρώνουμε εμείς. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές, συνεπώς δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ποια είναι η ομάδα που έχει ενισχυθεί περισσότερο, όχι αριθμητικά, ποιοτικά, εν ώψη της νέας σεζόν. Ωστόσο, έχουν γίνει πραγματάκια. Οπότε, είναι ωραίο να βάλουμε μια ανατελεία εδώ που βρισκόμαστε και να κουβεντιάσουμε για τις πιο αξιόλογες αφίξεις ποδοσφαιριστών. Προσέξτε, δεν αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε σε παίκτες που μετακινούνται από μια ομάδα στην άλλη. Αναφέρομαι στους παίκτες που θα δούμε για πρώτη φορά στο νέο πρωτάθλημα. Σε αυτό το βίντεο ξεχωρίζω 12 ποδοσφαιριστές. Αν έρθουν κι άλλοι αξιόλογοι, θα κάνω κι άλλο βίντεο. Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς αν θα βγει ευνοημένος από την αλλαγή του τερματοφύλακα. Άλλωστε, μια μεταγραφή κρίνεται τελικά στην εξέλιξη του χρόνου και όχι την στιγμή της ολοκλήρωσής της. Παρόλα αυτά, οι μεταγραφές είναι αποφάσεις και οι αποφάσεις πρέπει να κρίνονται με βάση τα δεδομένα της στιγμής. Συνεπώς λέω ότι ο Τόμας Βάτσλικ είναι ένας τερματοφύλακας που έχει στοιχεία για να προσθέσει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, κυρίως γιατί η εντύπωσή μου μέσα από την παρακολούθησή του είναι ότι είναι καλύτερος με τα πόδια συγκριτικά με τον Ζωσέ Σα. Πολύ βασικό που έπρεπε να το έχω τονίσει από την αρχή. Δεν θα μπορούσα να έχω εντύπωση, καμιά φορά και άποψη, για τους ποδοσφαιριστές που αποκτούν οι ομάδες, αν δεν είχα την δυνατότητα να πλοηγούμε μέσα στο Y-Scout και να βλέπω τους ποδοσφαιριστές που αποκτούν οι ελληνικές ομάδες. Στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού θα προσθέσει, όταν είναι υγιής, και ο Τικίνιο Σουάρες, που είναι ένας κεντρικός επιθετικός που έχει μεγάλη ικανότητα να κινείται και έξω από την μεγάλη περιοχή. Έχει τις τεχνικές δεξιότητες για να μπορεί να συνδυάζεται και να αναπτύσσει τις επιθέσεις, να μετέχει τέλος πάντων στην τελική φάση της ανάπτυξης των επιθέσεων. Δηλαδή ένας παίχτης που ξέρει μπάλα για να μπορεί να κάνει πράγματα εκτός από το να απειλεί την αντίπαλη εστία, που αυτό είναι δεδομένο. Ο Πιέρ Κούντε είναι στα δικά μου μάτια μέχρι στιγμής μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τον είχα δει αρκετά στο γερμανικό πρωτάθλημα και η πρώτη εντύπωση που σχηματίζω μέσα από τις πρώτες παραστάσεις που μας δίνει με τον Ολυμπιακό είναι πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσθέσει στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στα ευρωπαϊκά αλλά και στα ελληνικά παιχνίδια. Γιατί στα ελληνικά, χάρη στην ικανότητά του να επιτίθεται με την μπάλα στον αντίπαλο, να κάνει τρίπλες, να είναι πάρα πολύ καλός στις τρίπλες, κάποτε μέσα στο top 10 της Bundesliga στην τρίπλα, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργεί και να αναπτύσσει επιθέσεις απέναντι σε ομάδες που κλείνουν τους χώρους, που αμήνονται με βάθος, που προστατεύουν την εστία τους στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Δεν λέω ότι είναι ένας μάγος που θα μπορεί με μαγικά να λύνει τα προβλήματα, είναι όμως ένας παίκτης που προσθέτει στον Ολυμπιακό στοιχεία που του χρειάζονται απέναντι στις κλειστές άμυνες. Το ίδιο χρήσιμος μπορεί να είναι και στην Ευρώπη. Αφενός γιατί έχει πολύ υψηλή ακρίβεια στις μακρινές μεταβιβάσεις και αφετέρου γιατί μπορεί να κρατά την μπάλα και άρα να δίνει τον χρόνο στον Ολυμπιακό για να βγαίνει από το δικό του μισό και να αναπτύσσει επιθέσεις. Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει ήδη δύο ξένους ποδοσφαιριστές που φέρνουν στοιχεία που δεν είχε στο παιχνίδι της. Καταρχήν, ο τερματοφύλακας Στάνκοβιτς, ένας τερματοφύλακας πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, που μετέχει στην ανάπτυξη των επιθέσεων της ομάδας του, που έχει άνεση και με τα δύο του πόδια και έχει και την ικανότητα να σημαδεύει με ακρίβεια στις μακρινές μεταβιβάσεις και μάλιστα αρκετές φορές όταν πιέζεται να παίζει με μία επαφή. Η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι είχε σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν και φαίνεται ότι βρήκε έναν τερματοφύλακα που με βάση το βιογραφικό του και το ιστορικό του είναι ικανός να τις λύσει αυτά τα προβλήματα. Νέα στοιχεία στο παιχνίδι της μπορεί να περιμένει και από τον Νταμιέν Λεταλέκ, που είναι ένας πολύ ικανός στις στατικές φάσεις, τόσο όταν επιτίθεται η ομάδα του, όσο και όταν αμήνεται, που χάρη στο ύψος του
δίνει πολλές λύσεις στις αμυντικές μονομαχίες στον αέρα, που είναι ένας παίκτης, ένας αμυντικός χαφ που μπορεί κανείς να ακουμπά επάνω του σε σχέση με την ικανότητά του να κρατάει τη θέση του, να διαβάζει καλά το παιχνίδι και να κάνει αυτό που κυρίως ζητά ένας προπονητής από τον αμυντικό του χαφ, να κόβει. Στοιχεία θα προσθέσει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο Γιάσμιν Κούρτιτς, ένας ποδοσφαιριστής που γίνεται απειλητικός, που μπορεί να παίζει και ως κεντρικός μέσος και ως αριστερός μέσος, που έχει την τεχνική, έχει τις δεξιότητες, δηλαδή τις τεχνικές δεξιότητες για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των επιθέσεων, για να σημαδέψει με ακρίβεια στις σέντρες του, γενικώς για να πάρει αρκετό παιχνίδι επάνω του κατά την ανάπτυξη των επιθέσεων. Και φυσικά είναι ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις, δηλαδή που έχει την επίγνωση, που έχει την αυτοπεποίθηση, την προσωπικότητα για να μπορεί να αποδώσει στο υψηλό επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον έχει και ο Βραζιλιάνος Φαμπιάνο που απέκτησε ο Άρης. Ένας κυρίως δεξιός μπακ που έχει την ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα, να κουβαλάει την μπάλα, να ντριπλάρει, να γίνεται απειλητικός είτε με μακρινά σουτ, είτε με διεισδύσεις μέχρι την αντίπαλη μεγάλη περιοχή όπου φτάνει για να ολοκληρώσει επιθέσεις. Ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται ότι έχει και ισορροπία, δηλαδή ότι είναι καλός και ανασταλτικά αλλά και δημιουργικά. Τον κοιτάζεις, βλέπεις μερικά από τα παιχνίδια του και λες, έχει ενδιαφέρον. Για τον Ρούμπεν Πέρεθ που απέκτησε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να πω πολλά. Φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εμπειρία, όμως αν τα στοιχεία που έχει εκείνος έλειπαν από τον Παναθηναϊκό, θα σας γελάσω. Τι ξεχωρίζω από τα ψώνια των υπόλοιπων? Τον Tom van Fert που έφερε ο Βόλος, έναν Ολλανδό κεντρικό επιθετικό, πολύ ικανό και με το κεφάλι και με τα πόδια και στον ανοιχτό χώρο και απέναντι στις κλειστές άμυνες, ένας παίκτης που μοιάζει με το Δουβίκα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον σίγουρα έχει και ο Ματίας Πισάνο που απέκτησε ο Ατρόμητος, ένας παίκτης που τον τελευταίο καιρό δεν έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ ικανός και πολύ θεαματικός με το αριστερό του πόδι, με τις τρίπλες του, με τις αλλαγές κατεύθυνσης, ένας παίκτης από τον οποίο περιμένεις να σου δώσει ψυχαγωγία. Ενδιαφέρουσα επιλογή είναι και ο Ασιέρ Μπενίτο, ο center forward που απέκτησε ο Αστέρας Τρίπολης. Ένας παίκτης που τελειώνει τις φάσεις με μια επαφή, ένας τίμιος φορ δηλαδή, ο οποίος είναι ικανός και έξω από την μεγάλη περιοχή, ικανός δηλαδή να μεταφέρει την μπάλα, ικανός να κρατήσει την μπάλα για να δώσει χρόνο στους συμπαίκτες του να ανεβούν, ένας χρήσιμος, όπως φαίνεται, από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει κανείς παρακολουθώντας τι έκανε στην Ισπανία, έτοιμος να συνεισφέρει στο επιθετικό μέρος του παιχνιδιού μιας ομάδας στη Super League. Ο τελευταίος που θα αναφέρω είναι ο Γιόν Τωράλ, ο παίκτης που απέκτησε ο Όφη. Γιατί δεν είναι και πολύ συχνό το φαινόμενο να βλέπεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα όχι σε μία από τις μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, έναν ποδοσφαιριστή που σπούδασε το ποδόσφαιρο στην Μπαρσελόνα και την Arsenal. Είναι ένας επιθετικός χαφ με ενδιαφέρον, ο οποίος έχει και αρκετές καλές παρουσίες στα ξένα πρωταθλήματα. Συνεπώς, μια χαρά άφηξη. Αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι περιμένω περισσότερα πράγματα και νομίζω είναι λογική αυτή η προσμονή, δεδομένου ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν γεμίσει τα πορτοφόλια τους χάρη στα έσοδα που τους προέκυψαν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ελπίζω ότι όλο αυτό που έχει συμβεί μέχρι εδώ είναι το πρώτο, άντε και το δεύτερο, πάντως όχι το κυρίως πιάτο. Ελπίζω δηλαδή ότι οι ομάδες θα κινηθούν και οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσουν θα είναι παίκτες που οι παραστάσεις που μας έχουν δείξει στο παρελθόν μας πείθουν ότι μπορεί να βοηθήσουν στην αναβάθμιση του θεάματος που θα παρακολουθούμε και του πρωταθλήματος που θα παρακολουθούμε. Ελπίζω δηλαδή να μην χρειάζεται να γκουγκλάρω ανεξάντλητα, ελπίζω να μπορώ να τους βρω στο Y-Scout, δηλαδή να είναι χαρτογραφημένοι ποδοσφαιριστές. Να είστε καλά.